Κύριε Αντρέα, δεν μας είπατε για το καλύτερο, για την καλύτερη καινοτομία σας στο σχέδιο. Για το καρούμπαλο. Θα σχολιάσετε τίποτα. Γεια σχάρα. Σχάρα, κύριε. Στην πόρσα πώς μπορείτε. Βάλε τη σχάρα με πιο ψηλά πόδια. Στην ιστορία. Ας τίποτα και πιο εύκολο. Να το άλλο που να αλλάξανε το λόγο το στάμα. Αυτό το έβαβε ένα κομμάτι ξεχωριστό. Φαντάζομαι εκεί πρεσαριστό θα πήγε, κύριε Αντρέα. Πρεσαριστό στο... Δουλέψανε στο υπάρχον καλούπι. Το ξύσανε προς το βάθος και κάνανε το... Και εμείς έχουμε και την τάση να αλλάζουμε το σηματάκι της Fiat. Παίρνουμε τέτοιο. Έχουμε βάλει και δεν είναι Fiat, είναι μπαρκέτα. Πού το βρίσκεται αυτό. Αυτό το γόρο από Γερμανία. Από ένα Γερμανό που. Εγώ και κάτι Γερμανό είχα δει και τα χάρη. Οι Γερμανοί είναι τρελαμένοι με τα αυτοκίνητα. Όπως και τώρα με τις κουκούλες που έχουμε πρόβλημα λόγω παλαιότητας. Προσέξτε κουκούλα ποιότητα, μοχέρ. Αυτό είναι ένα άλλο υλικό. Αυτό το παραγγέλνουμε από τη Γερμανία, από ένα από το μηχανικό που έχουμε εκεί πέρα. Και το στέλνει με 270 ευρώ. Ήταν η Fiat μας ζητάει 1500. Κάνει μεγάλη μάχη για αυτό. Θα τα στείλω όλα τα links στο κύριο Αντρέα που χρησιμοποιούμε. Αλλάζει το αυτοκίνητο τελείως. Ναι, και το άλλο γυαλίζει. Αυτό είναι άλλο υλικό. Ξέρεις πόσες μάχες έχετε δώσει. Αλλά ήταν θέμα κόστος, φαντάζομαι. Γιατί εκείνη την εποχή, για παράδειγμα, εγώ πώς το έμαθα το θέμα. Γιατί πήγα να αγοράσω το Duetto. Το Duetto, το 2000 το έπαιρνες με κουκούλα τέτοια. Το 1600 το έπαιρνες με τέτοια. Δεν ήταν ακριβώς, ήταν με τέτοια κουκούλα. Και μάλιστα εγώ ήμουν σίγουρος ότι είχε τέτοια κουκούλα. Και είχα το Duetto που είχε τέτοια κουκούλα. Ενώ α πούμε το άλλο το βλέπεις. Το Miata α πούμε είχε τέτοια. Και δεν έβλεπες διαφορά.